ταξικό μου για να βρω του ταξιδιού άναψα τα άστρα, μοίρα σκληρή, άγριος καιρός. Κρύψαν το φως, χάθηκε η μέρα, ψάχνω στεριά, ψάχνω νησί. Ήσουν εσύ, ήσουν εσύ, να μ' αγαπάς, να είσαι καλός. Να μ' αγαπάς, να μη με κρίνεις, ένας λοιπόν να είσαι Θεός. Όταν με τρως και όταν με πίνεις, να μ' αγαπάς, να είσαι παιδί. Να μ' αγαπάς σαν τη ζωή σου, να είσαι φωτιά, να είσαι βροχή, όσο κορμί, τόσο ψυχή. Είχα την ανάγκη να κάνω μια αναδρομή, να δω τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τι έχει κερδιθεί, τι έχει χαθεί κτλ. Έκανα ένα δίσκο που ήταν αναδρομή από τα πρώτα τραγούδια των Φατμέ μέχρι τα τελευταία προσωπικά μου, τον Άσο το Υιό. Και αυτό ήταν το ωραίο που μου συνέβη, ότι με αυτό το δίσκο ένιωσα ότι πέρασα ένα τεστ, τα τραγούδια μάλλον πέρασαν ένα τεστ. Κατά πόσο δηλαδή παλιά τραγούδια μπορούν να σταθούν σαν τα σημερινά, σαν καινούργια και, και κυρίως πόσο μπορούν να αφορούν πιτσιρικάδες 20 χρονών σήμερα. Δε με ψάχνεις. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα ένα αστείο χαζό, ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα ένα αστείο χαζό, εγώ χωρίς εσένα, εγώ χωρίς εσένα. Τι έβαψε ο χρόνος που έβαψε, ποιον καημό, ποιο θυμό, και τίποτα, λόγια ανίποτα, μεθύσαν, έσβησαν. Ξαπλώνε στη θέση σου, έπινε ίδιο κρασί. Να ξέρεις πόσο σου μοιάζε, μα δεν ήσουν εσύ. Ξαπλώνε στη θέση σου, έπινε ίδιο κρασί. Να ξέρεις πόσο σου μοιάζε, μα δεν ήσουν εσύ. Τι έβαψε ο χρόνος που έβαψε, ποια σιωπή, ποια βροχή, και πόνεσα να δω δεν μπόρεσα, γέλασα, έχασα. Το πιο κακοποιημένο τραγούδι είναι τελικά το ερωτικό. Ναι. Γιατί είναι το πιο δύσκολο και όλοι νομίζουν ότι είναι το πιο εύκολο. Υπάρχει αυτή η κολοσσία περιεξήγηση, ότι το ερωτικό τραγούδι είναι ίσως το πιο δύσκολο ακριβώς. Επειδή είναι το πιο
πολυπρόσωπα, δηλαδή έχουν γραφτεί πάντα. Τα περισσότερα τραγούδια είναι άμεσα ερωτικά. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Τα καλύτερα ερωτικά τραγούδια είναι τα άμεσα. Μεγαλώνα, μεγαλώνα απ' το κακό στο λάθος. Έχεις πει ότι υπάρχει ένας δρόμος στη Θεσσαλονίκη που πας και τα μαζεύεις τα τραγούδια. Η έμπνευση δηλαδή είναι στο δρόμο? Απλώς είναι ένα σημείο στη Θεσσαλονίκη που κάποια στιγμή μικρός με είχε χτυπήσει το ρεύμα, κόντεψα να μην υπάρχω. Και συμβαίνει να περνάω από αυτό το δρόμο. Είναι μέσα στη διαδρομή μου από το σπίτι μου στο κέντρο. Και είναι αυτό το σημείο που περνάω εκεί. Είναι ένα σημείο που σαν να γεννιούνται τραγούδια μέσα. Μάλλον ανοίγει το κεφάλι μου. Κάτι μπαίνει μέσα και στο επόμενο περίπτερο θα πάρω ένα χαρτί και ένα μολύβι να σημειώσω τη σκέψη μου. Μια ζωή στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Μια ζωή στην ίδια τάξη, θεωρία μα και πράξη. Τέσσερα νέα παιδιά εδώ στα 13 φεγγάρια. Πέτυχε το εγχείρημα. Είναι καταπληκτικά. Εκτός από την απήχηση που έχει αυτό που κάνουμε και την επιτυχία για την οποία ανησυχούσαμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθε, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα μεταξύ μας που μερικές φορές σκέφτομαι ότι αυτό θα τελειώσει κάποια στιγμή και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Σε ένα παπυρό με του Θεού την πένα. Κι εσύ μου το πες καθαρά, σε μια αόρατη σειρά τη γράφηκε για μένα. Τι να ρωτήσω τη σιωπή, εσύ το μέλλον μου έχεις πει με φανερά σημάδι. Των ματιών, με το παιχνίδι των χαρτιών, πως θα έρθω